Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και το διακύβευμα είναι μεγάλο και ειδικότερα για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη, για τη νέα πορεία που ενδεχομένως χρειάζεται να χαράξει, σημαντικά ζητήματα για τα οποία καλείται να λάβει αποφάσεις μπροστά της, έτσι και αλλιώς τα οποία τρέχουν, αλλά και νέες προκλήσεις που έρχονται. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το δικό σας στοίχημα σαν Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και βλέποντας και τον Επίτροπο, τον Νικόλα Σμιθ, να είναι ο Επίτροπος επί της ουσίας, να ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας σε ό,τι σας αφορά. Ναι, ο Επίτροπος, ο συγκεκριμένος από το Λουξεμβούργο, θα είναι ο δικός μας υποψήφιος σε αντίθεση με την von der Leyen, δηλαδή ο προοδευτικός, και έχει το φάκελο των κοινωνικών θεμάτων, δηλαδή εργασία, ανεργία, ασφάλεια εργατών και τα θέματα που μας αφορούν σαν Ευρώπη. Οπότε αυτή θα είναι η προσπάθεια μας, όχι προσπάθεια, η ψήφο μας αύριο, να βγάλουμε αυτόν ως υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η συζήτηση θα είναι γύρω από το δικό μας αφήγημα το προοδευτικό, με το θέμα της ακρίβειας, τους μετανάστες, την ενέργεια, τις τιμές και τα υπόλοιπα θέματα, σε αντίθεση με τις προτάσεις που κάνει η ακροδεξιά, που βασικά στοχεύει στο θέμα των μεταναστών. Άρα, θα έλεγα αυτό είναι ένα πανηγυρικό συνέδριο που επιλέγουμε τον υποψήφιό μας και προχωράμε στην επόμενη φάση που είναι η προσπάθεια της ευρωεκλογής. Έχετε κάτι να χρεώσετε στην von der Leyen? Να ρωτήσω πολύ λιτά και λακωνικά. Ακούστε, έχει λίγο, δεν θέλω να πω γερμανικό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μην ξεχνάτε, είμαι 10 μήνες εδώ. Ο τρόπος που διαφεντεύει την Ευρώπη είναι σαν να αποφασίζει με ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, χωρίς να συνεργάζεται με τους άλλους. Οπότε, απ' την άλλη όμως, για να δώσουμε και τα σωστά, σώθηκε η Ευρώπη από το COVID, με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε που ηγήθηκε η von der Leyen, κατηγορήθηκε για διάφορα πράγματα, που όμως πήραν όλα την αντιβίωση και για το COVID το πήραμε χωρίς να πληρώνουμε μετά από μεγάλες προσπάθειες. Άρα εκεί, πέραν από αυτού, είχαμε και το μεγάλο θέμα της στήριξης. Η Ελλάδα πήρε περίπου 40-44 δις που στήριξε οικογένειες, εταιρείες και δεν άφησε να αυξηθεί το ρεύμα. Άρα είχαμε στήριξη από την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο φυσικά της von der Leyen αυτά τα επιτέματα, είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής του Ευρωκοινοβουλίου που τα ψήφισε αυτά. Όμως παίζει ένα συντηρητικό ρόλο. Ναι. Δεν ασχολείται τόσο με το θέμα το κοινωνικό που απασχολίζει ο σοσιαλιστές. Ασχολείται περισσότερο με τη λειτουργία των τραπεζών και με τις μεγάλες εταιρείες και με τον πόλεμο, που όμως ξέρετε, άμα πάρουμε μια κριτική, οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες δυστυχώς κερδοφορούν όταν έχουμε πολέμους. Και το τελικό, που δεν πήραμε καμία θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια δεν πήρε θέση για τον πόλεμο στη Γάζα και την καταστροφή των Παλαιστινίων. Θέλετε να μας πείτε κάτι και για τη ΣΚΑΠ, γιατί οι αγρότες το έβαλαν ψηλά στο τραπέζι, ότι θέλουν κάτι περισσότερο. Εκεί πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο? Ναι, υπάρχει μεγάλο περιθώριο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν προχωράει το θέμα της ΣΚΑΠ όπως έχει διαμορφωθεί. Η κοινή αγροτική πολιτική, για όσους μας ακούν και ενδεχομένως... Η κοινή αγροτική πολιτική... Και εγώ το έθεσα ως ΣΚΑΠ, απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σωστά. Πολύ καλή είναι αυτά τα αρτικόνομα, το αρτικόνυμο που λέμε, τα ακρονίμια δεν μας βοηθάνε. Η κοινή αγροτική πολιτική φαίνεται ότι βοήθησε με τους καταναλωτές να έχουμε σχετικά χαμηλές τιμές, βοήθησε τις τράπεζες με την έννοια ότι μέσα από το τραπεζικό σύστημα πέρασε το χρήμα, αλλά δεν βοήθησε τους αγρότες, αν το κοιτάξουμε έτσι. Επειδή όμως πάμε σε ευρωεκλογές, έκανε ένα πολύ καλό ελιγμό όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η von der Leyen, να δώσει στους αγρότες αυτά που θέλανε μέχρι ενός σημείου, δηλαδή να μην πιέσει τόσο με τα θέματα περιβάλλοντος, να είναι λιγότερη γραφειοκρατία, να έρθουν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις και το πιο σημαντικό, για πρώτη φορά πριν τις ευρωεκλογές, για να μην γίνει ποδόσφαιρο ή κλωτσοσκούφι το θέμα των αγροτών και ανέβουν οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Γιατί εκμεταλλεύονται αυτές οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις τα προβλήματα με τους αγρότες να πούνε ότι δεν λειτουργεί καλά η Ευρώπη. Και δώσαμε ένα δείγμα ότι μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και να λύσουμε τα προβλήματα γρήγορα. Θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι και ένα ακόμη ζήτημα. Ξέρετε, και επειδή έχουμε παρακολουθήσει και όλες σας τις εκδηλώσεις στην χώρα μας, οι οποίες εστιάζουν στο κοινωνικό πρόσωπο που θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη και την ευαισθησία σε πλήθος ζητημάτων,
Θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με το αίτημα, για παράδειγμα, της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, όπου είναι και η έδρα του Ιόνιαν, για το πέρασμα του σιδηρόδρομου. Η Δημοτική Αρχή εμένει στο πέρασμα του σιδηρόδρομου υπογείως. Σε μεγάλο μήκος, στο μέγιστο μήκος αυτής της διαδρομής. Ξέρετε, το βάζω αυτό το θέμα γιατί αυτές τις ημέρες είναι να τεθεί ξανά στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή που θα δώσει το πράσινο φως για τη συγχρηματοδότηση του έργου, ούτως ώστε να προχωρήσει, να εγκρίνει δηλαδή αυτά τα οποία και εμείς έχουμε ζητήσει. Θεωρείτε ότι σε αυτό το επίπεδο θα υπήρχε περιθώριο περισσότερου κοινωνικού προσώπου, έτσι, πιο μεγάλου κοινωνικού προσώπου από την Ευρώπη, να αντιλαμβάνεται τις τοπικές κοινωνίες, τις περιφέρειες, τους δήμους? Ακούστε, αυτό είναι ο ρόλος μας. Εγώ το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά ο ρόλος των ευρωβουλευτών είναι να φέρνει τα θέματα αυτά στην καρδιά της Βρυξέλλες. Έχω φέρει κάποια θέματα περισσότερο στον χώρο της Γεωργίας και όχι στο συγκεκριμένο θέμα των υποδομών. Mm-hmm. Αλλά τώρα που μου το αναφέρετε, θα το κοιτάξω και να δω τι μπορούμε εμείς οι ευρωβουλευτές της Ελλάδος να κάνουμε, και προφανώς με σωστή δουλειά, με θετικό λόμπι, όχι το αρνητικό, με δουλειά με τους άλλους ευρωβουλευτές. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι ώστε να επωφεληθεί ο πολίτης. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα θα το αναλύσω κατόπιν της συζήτησής μας. Θεωρείτε πως εξαιτίας των πιέσεων που ασκούνται από το Βορρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος πάντων και οι επιτροπές εκείνες που αποφασίζουν και λαμβάνουν τελικά κάποιες αποφάσεις μετά από πολλές διαβουλέψεις, γιατί γνωρίζουμε πως λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποκύπτουν σε αυτές τις πιέσεις στο τέλος, και θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να υπάρξει συνισταμένη? Το θέμα της ΚΑΠ το σήκωσαν πολύ οι μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, είναι Πορτογαλία, ένα πολύ καλό Ελλάδα. Παράδειγμα αυτό που αναφέρετε. Ναι, και εκεί απάντησε η Ευρώπη προς το θετικό για τους αγρότες μας. Δηλαδή αυτό το θέμα της αγρανάπαυσης δεν τίθεται πια θέμα για την Ελλάδα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Η πίεση να έχουν επιδοτήσεις μόνο αν είναι λίγο πιο πράσινη, ας το πούμε εύκολα, οικολογικά, μειώνει η πίεση. Το ότι να έρθουν συνεχώς οι επιθεωρητές στην Ευρώπη θα γίνεται τώρα μόνο με δορυφόρο. Δεν θα έχει τόσο γραφειοκρατική σχέση. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη χαρτούρα, και επίσης εγώ έχω ζητήσει με γράμμα οι αποζημιώσεις μετά από τη Θεσσαλία να έρθουν πολύ πιο γρήγορα και να έρθουν πριν τις ευρωεκλογές. Όχι επειδή είναι μόνο ένα ορόσημο, αλλά να έρθουν γρήγορα. Δεν μπορεί να περιμένουν άλλοι άνθρωποι. Και εκεί φαίνεται υπάρχει μια ευελιξία και μια απάντηση. Ίσως είναι λίγο πολιτικά αντικό, με την έννοια ότι βλέπουν ότι η επόμενη Ευρώπη μπορεί να είναι λιγότερο φιλική προς την χώρα μας. Αν ανέβουν αυτές οι χώρες, τα κόμματα που είναι ακροδεξιά, αυτοί δεν πιστεύουν στο να βοηθάνε χώρες σαν την Ελλάδα. Δεν πιστεύουν στην Ευρώπη όπως το δικό μας όραμα. Πιστεύουν κάθε χώρα μόνη της και να σηκώσουν και τείχους. Αυτή είναι η πραγματική κίνδυνη και για τη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγε κανείς. Κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και μέσα από το εκλογικό σας συνέδριο, ούτως ώστε να προκύψει ένα ακόμη πρόσωπο, γιατί όχι, και ένα νέο πρόσωπο. Το και θα έρθει και η Ελλάδα, οδηγήσει... κύριε Σμιτ. Αυτή ήταν η συζήτησή μας που δείξατε μέσα στο προεκλογικό του έργο. Είναι να έρθει να μας αναλύσει την πρόταση που έχει για την Ευρώπη που βλέπουμε εμείς μπροστά μας. Την Ευρώπη του αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στο δελτίο μας. Εγώ ευχαριστώ.